Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που έχει προκαλέσει σάλο, όπως είπαμε και χθες, και συνεχίζεται αυτός ο σάλος από τον λαό, τα πολιτικά κόμματα, πολιτικούς, ιερωμένους και από όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Συνταγματολόγοι γνωστοί, έγκυροι καθηγητές βγαίνουν και καταδικάζουν αυτή την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού καθώς καταστρατηγεί συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. Όπως λέει ο κύριος Χρυσόγονος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το κράτος μπορεί στο πλαίσιο της συνταγματικής επιβεβλημένης μέρημνάς του για τη δημόσια υγεία να προβλέψει τους μηχανισμούς των κινήσεων των εμβολίαστων, όχι όμως και να τους εξαναγκάσει να εμβολιαστούν με την υποβολή κυρώσεων, με άνηση επίπτωση και σημασία για τον καθένα από αυτούς. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, όπως είπαμε. Συνάντησα χθες δύο ηλικιωμένες κυρίες εδώ στην γειτονιά μου και μου λένε, η μία μάλιστα που λέγει χαρτομάντιλα για να ζήσει, και μου λέει, παιδί μου, εγώ είμαι αλλεργική. Αν κάνω το εμβόλιο, όπως μου είπαν οι γιατροί, θα πεθάνω. Ειλικρινά, πού να βρω και τα 100 ευρώ να τα δώσω εγώ το μήνα στο κράτος, λέει. Εγώ δεν έχω να φάω. Και πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα συνταξιούχοι, γιατί τους συνταξιούχους αφορά κυρίως, καθώς είναι από 60 και πάνω ο κανονισμός αυτός, πού θα βρει ο συνταξιούχος 1.200 ευρώ το χρόνο ως τιμωρητικό πρόστιμο από την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση, να πληρώσει διότι δεν εμβολιάστηκε. Πραγματικά είναι εξωφρενικό αυτό το μέτρο. Η κυβέρνηση πρέπει τώρα να το πάρει πίσω. Και έχει ενοχλήσει και εμάς ακόμη που έχουμε εμβολιαστεί. Δεν μπορεί να εξαναγκάσει τον πολίτη να βάλει κάτι ξένο στο σώμα του. Καταστρατηγούνται ατομικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι πέρα των μέτρων αυτών εξετάζει και άλλα μέτρα, έτσι, που αφορά και τους εμβολιασμένους με rapid test υποχρεωτικά, αλλά και τους ανεμβολίαστους στην επιστροφή στο click away. Δηλαδή πάμε σε ένα νέο lockdown για τους ανεμβολίαστους και για τους εμβολιασμένους σε rapid test υποχρεωτικά. Ποιος θα τα πληρώνει αυτά τα τεστ και αυτό είναι άλλο ζήτημα αυτό. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Άλλα μας υποσχέθηκαν και άλλα γίνονται. Μας υποσχέθηκαν ότι οι εμβολιασμένοι θα κερδίσουν την ελευθερία, θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Ποια ζωή μας και ποια ελευθερία? Με rapid test κάθε 2 μέρες για τους ανεμβολίαστους και για τους εμβολιασμένους που δημιουργούν συνωστισμό σε κλειστούς χώρους και τα λοιπά και νομίζουν ότι κερδίσαν την ελευθερία, και αυτοί γεμίζουν τα νοσοκομεία, όπως είπε ένα πληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Γκάγκα, προχθές. Ειλικρινά, η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς. Στην αρχή όλοι επικροτούσαμε την κυβέρνηση για τα μέτρα που παίρνει, αλλά εδώ τώρα, δηλαδή, δεν ανεχόμαστε να καταπατούνται ατομικές ελευθερίες του πολίτη. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να πάρει πίσω το μέτρο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματικό, αντιδημοκρατικό, παράνομο και προκλητικό για όλους τους Έλληνες. Όχι μόνο για ακόμη και εμείς που εμβολιαστήκαμε. Ειλικρινά, έχει προκαλέσει σάλο και ανησυχία σε όλους σχεδόν, καθώς σίγουρα κάποιος έχει φίλο γνωστό ή στο σπίτι του που δεν εμβολιάστηκε, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους δικούς του. Δεν με αφορούν, εγώ δεν θα κρίνω τον κόσμο. Έτσι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εμβολιαστεί ή όχι. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τιμωρητικά πρόστιμα 100 ευρώ. Πού ζούμε? Ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια χώρα που γέννησε η δημοκρατία, ή ζούμε σε κάτι άλλο?